Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Αρχηγή Κομμάτων, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής, έχοντας αυτούς τους υπέροχους αθλητές. Αυτοί οι αθλητές μέσα σε 165 χώρες στο Ρίο κατατάξαν την Ελλάδα στην 24η θέση. Έχουν ένα σπάνιο ήθος. Είναι αθλητές, οι εργαζόμενοι, οι οικογενειάρχες. Είναι αθλητές που παλεύουν με την αξία τους να κατακτήσουν αυτή τις θέσεις, τις διακρίσεις, ενάντια στα αναβολικά, στη φαρμακοδιέγερση. Και είμαι υπερήφανος που έχω την πιο δυνατή αθλητική ομάδα στην Ελλάδα. Και αυτό το αποδεικνύει η συνεχής διακρίση τους σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεύτερο είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της UEFA. Και τρίτο είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Και σας ενημερώνω, το παρακολουθούν εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα απέχουμε πολύ από την συμπεριφορά των ξένων χωρών, προηγμένων και μη. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει απαξίωση και ρατσισμός. Και το νιώθουμε καθημερινά στο πετσί μας. Έχουμε καταφέρει με τις προσπάθειές μας, με τους αγώνες μας, με τα συλλογικά μας όργανα και έχουμε προοδεύσει και έχουμε πετύχει. Φυσικά δεν είμαστε στην εποχή πριν 35 χρόνια. Θα κάνω κάποιες αναφορές, διότι πέρα από αθλητές είμαστε και άτομα και μέλη της κοινωνίας και αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και χειρότερα από ότι ένας άτομο που δεν έχει πρόβλημα αναπηρίας. Καταρχήν θέλω όμως πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Κοντονή, ο οποίος είχα μια μεγάλη και πολύ καλή συνεργασία μαζί του σε επίπεδο θεσμών. Να ευχαριστήσω, διότι με την παρέμβασή του ένα μήνα πριν φύγουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, μας δόθηκε η έκτακτη επιχορήγηση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη μετάβασή μας στο Ρίο. Ήδη είχα μια συνάντηση προημερών μαζί του και είχε ένα πολύ καλό θετικό σημείο, το οποίο θα τα ανακοινώσει προφανώς μεθαύριο ο κύριος Υφυπουργός. Κύριε Πρωθυπουργέ, σαν άτομο σας εκτιμώ ιδιαίτερα και είχα και την τύχη να με τιμήσετε κάποτε στο ψηφοδέλτιό σας και ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Θέλω όμως να σας επισημάνω κάποια σημεία που μας ισοπεδώνουν. Το άτομο με αναπηρία πιστεύω ότι είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και όταν παίρνετε κάποιο μέτρο, εισπράττει τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, αρνητικότητα του μέτρου. Και σε εμάς γίνανε αδικίες. Και πιστεύω ότι τις αδικίες αυτές τις εισηγούνται κάποιοι τεχνοκράτες, που για μένα είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι, το εισηγητικό προς τους υπουργούς, προς τον Πρωθυπουργό και σε όλους γενικότερα. Και θα φέρω 2-3 παραδείγματα. Ο νόμος ο τελευταίος
που μας έκοψε τις επικουρικές συντάξεις και στα άτομα που έχουν 80% και πάνω αναπηρία, ήταν ισοπεδωτικός. Μιλάμε για περικοπές που φτάσανε στα 250 ευρώ με μια σύνταξη που έπαιρνε ένας παραπληγικός γύρω στις 1.250-1.300 ευρώ. Κατανοούμε πλήρως τη δυσκολία της χώρας, την πίεση του ξένου παράγοντα, τους αρνητικούς συνομιλητές που έρχονται στην Ελλάδα και συζητάνε μαζί σας. Γνωρίζω την προσπάθειά σας και τις θέσεις σας, κύριε Πρωθυπουργέ, και τη δυνατότητα και της αντοχής σας να προσπαθείτε συνέχεια να βελτιώσετε την κατάσταση αυτή. Αλλά φανταστείτε αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν, πόσο ισοπεδωτικά και τι αντίκτυπο θα έχουν στις οικογένειες των ατόμων αναπηρίας, και μιλάω αυτούς που είναι από 80% και πάνω. Δεν πιάνω παρακάτω, που και αυτοί θα έχουν ένα ιδιαίτερο προβληματισμό. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία να πληρώνω το έμφυα το ίδιο που πληρώνει ένας που έχει είτε 1.500 ευρώ μισθό, είτε και παραπάνω, είτε ιδιοκτήτης καταστήματος ή επιχειρηματίας ή όχι. Κάποτε πληρώναμε 1 ευρώ συμβολικά το τετραγωνικό, προσωπικά πλήρωνα 65 ευρώ. Προχθές πλήρωσα 340. Κάποτε είχαμε τα φάρμακα δωρεάν, με μηδέν συμμετοχή. Σήμερα με ένα τερτύπι προηγούμενης κατάστασης, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρόνο, πληρώναμε συμμετοχή στα 150 ευρώ, στα 200 ευρώ, που είναι μόνιμα φάρμακα απαιτούμενα για τον ανάπηρο, να πληρώνει 30, 40 και 50 ευρώ. Και δεν δέχομαι αμφισβήτηση από κανέναν ότι αυτό είναι ψευδές. Υπάρχει το πρόβλημα των ατόμων αναπηρία για εργασία. Εσείς, κύριοι βουλευτές, κύριοι και κύριοι που δεν έχετε πρόβλημα, μιλάω έτσι εικονικά και παραδειγματικά, σε μια κρίσιμη ανεργία που ταλανίζει στον τόπο, μπορεί να βρεθεί να κάνετε δύο μεροκάματα κάπου που έγινε σε οικογένεια. Εγώ, οι συνάδελφοί μου, δεν μπορούν. Εμείς θέλουμε στήριξη από την πολιτεία. Δεν ζητάω να επιστραφούν πίσω αυτά που μας έχουν πάρει άδικα με αυτά που προανέφερα. Θέλω όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, και πιστεύω ότι έχετε τη δυνατότητα να μπείτε φραγμός σε περαιτέρω περικοπές και μέτρα που θα κάνουν τον ανάπηρο να πάει 40 χρόνια πίσω, να κλειστεί στο σπίτι του. Ένα άτομο με κινητική αναπηρία, κύριε βουλευτές, για να κινηθεί, γιατί δεν έχει δυνατότητα να πάει όπως εσείς, ούτε στο μετρό, ούτε στον ηλεκτρικό, κινείται με το αυτοκίνητό του. Παίρνει ένα μικρό επίδομα καυσίμων, το οποίο όμως δεν τον καλύπτει με τίποτα. Προσωπικά, ένα παράδειγμα, που είμαι ενεργός στην κοινωνία λόγω της θεσμικής μου θέσης, θέλω πάνω από 400 ευρώ το μήνα βενζίνα για να μπορώ να είμαι και ωφέλιμος στην κοινωνία και να υπηρετήσω όσο μπορώ καλύτερα το χώρο αυτό που τον υπηρετώ 30 χρόνια. Γι' αυτό θα ήθελα με ολονών, και απευθύνομαι και στα όλα τα κόμματα, να στηρίξετε και να προστατεύσετε τα άτομα με αναπηρία. Διότι εάν δεν γίνει αυτό, πιστεύω πολλοί από εσάς θα έχετε τύψεις αργότερα. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Βουλής ιδιαίτερα που μας έδωσε τη δυνατότητα να πούμε τις θέσεις μας, που ήταν, όπως και κάποιες θέσεις, κριτικής με την καλοπροαίρετη σημασία, όχι πολιτική κριτική. Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε πολιτικός ήμουν ποτέ, ούτε πολιτικός θα γίνω ποτέ. Και όταν κατεβαίνω και διεκδικώ κάποιες θέσεις, διεκδικώ για να δείξω ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν την ικανότητα. Είναι λυπηρό, όχι τώρα αλλά από πριν, σε όλα τα υπουργικά υπουργεία να μην προσλαμβάνεται ένας ανάπηρος σαν σύμβουλος αμυστή. Το έχω ζητήσει πολλές φορές. Έχουμε δικηγόρους, γιατρούς, επιστήμονες που γνωρίζουν τα θέματα των αναπήρων. Από ό,τι γνωρίζω, μόνο ο κύριος Κουρουμπλής έχει άτομα με αναπηρία σύμβουλο στο γραφείο του. Εγώ προσωπικά. Είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιείτε αυτή τη δυναμική των ατόμων με αναπηρία? Έχω πει επανειλημμένως στους υπουργούς, πάρετε άτομα με αναπηρία να σας συμβουλεύουν. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς. Εσείς θα αποφασίσετε τελική ανάλυση. Αλλά να σας ενημερώνουν. Πιστεύω ότι είναι πολλοί υπουργοί και πάρα πολλοί πολιτικοί δεν ξέρουν το προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Δεν ξέρετε που ένας ανάπηρος στο καροσιά και θα ξυπνάει το πρωί μέχρι το βράδυ που θα ξαπλώσει να κοιμηθεί, τι προβλήματα αντιμετωπίζει και αυτός και η οικογένειά του.
Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ίσως δεν μας έχετε εμπιστοσύνη. Δείξτε μας μια εμπιστοσύνη. Θα είναι καλό για μας και για εσάς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και να σας φορτίσω. Ούτε σκοπό είχα να προκαλέσω το νύχτο σας ή να μας δείτε έτσι με ένα άλλο πνεύμα. Είμαστε αρκετά υπερήφανοι, αξιοπρεπείς και ζητάμε αυτό που δικαιούμαστε να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.